Είναι στη Διονυσία Ροπαγίτου. Θα δούμε τον Ηλία Κούκο. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα. Βρίσκεσαι μαζί με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Δεν είναι σκηνή από ταινία ευρωπαϊκή-αμερικάνικη. Πλέον οι άνθρωποι της δημοτικής αστυνομίας θα κυκλοφορούν σε δρόμους με περιορισμένη χρήση οχημάτων με τα ποδήλατα. Σήμερα είναι η επίσημη, να το πω, έναρξη. Κύριε Καμίνη, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Είναι τα πρώτα 15 ποδήλατα της δημοτικής αστυνομίας, με τα οποία πλέον θα κάνει τις περιπολίες της κυρίως σε πεζοδρόμους χωρίς να χρησιμοποιεί μοτοσυκλέτες. Αυτός είναι και ο προάγγελος ενός ευρύτερου συστήματος πλέον ποδηλάτων και για τους πολίτες. Ήδη χτες τελείωσε η δεύτερη φάση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαβούλευσης. Θα εγκατασταθούν στην Αθήνα 70 σταθμοί ενοικιαζόμενων ποδηλάτων. Αυτό είναι κάτι παράλληλο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, γιατί πολύ αυτό είναι για τη δημοτική αστυνομία. Θα έχουμε για τους πολίτες πλέον σύστημα ενοικιαζομένων ποδηλάτων. Και για τους τουρίστες, βέβαια. Για οποιονδήποτε επισκέπτη της πόλης, για τον οποιονδήποτε. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, ποια είναι η βασική φιλοσοφία αυτής της πρωτοβουλίας με τα ποδήλατα και τη δημοτική αστυνομία, που το έχετε συζητήσει ασφαλώς και με τους πολίτες. Τι θα αλλάξει, τι εκτιμάτε ότι θα αλλάξει? Πρώτα απ' όλα, να σας πω κάτι. Είναι μια εικόνα φιλικότερη προς τον πολίτη. Κατά δεύτερο λόγο, είναι μια εικόνα, μια πραγματικότητα μάλλον, φιλικότερη και προς το περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να ανεβαίνει μοτοσυκλέτα στον πεζόδρομο για να κάνει την περιπολία του ο δημοτικός αστυνομικός και φθείρει έτσι το οδόστρωμα και γενικά δεν ενδείκνεται ως εικόνα αυτό το πράγμα. Λοιπόν, οπότε και ευληγησία χαρίζει αυτό το πράγμα και επίσης βοηθάει και τους πεζούς. Είναι φιλικότερο μέσο και προς τον πεζό η χρήση του ποδηλάτου από τη δημοτική αστυνομία. Προς το παρόν, κύριε Καμίνη, θα περιπολούν σε πεζόδρομους, στην πλάκα, σε σημεία δηλαδή, σε περιοχές όπου δεν έχουν πολλά οχήματα. Σε σημεία όπου υπάρχει ήπια κυκλοφορία. Αυτό θα επεκταθεί σιγά σιγά όσο το επιτρέπουν οι περιστάσεις. Προμηθευτήκαμε τα πρώτα 15 σε μια πάρα πολύ καλή τιμή. Είναι ποδήλατα εξαιρετικά, είναι ποδήλατα ποιότητας, ειδικά για τις πόλεις και νομίζω ότι όλα προδιαγράφονται όλα ευνοϊκά, ούτως ώστε να επεκτείνουμε τη χρήση του ποδηλάτου σε όλη την πόλη και στους πολίτες, βέβαια. Θα υπάρξουν και άλλα ποδήλατα. Πώς? Θα συνεχιστεί, δηλαδή θα έχουμε και άλλα ποδήλατα. Θα έχουμε στο βαθμό που θα βλέπουμε ότι μπορεί να επεκταθεί το σύστημα. Τώρα είναι πιλωτικό φυσικά και θα το επεκτείνουμε. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, κύριε Δήμαρχε, είναι ευρέως διαδεδομένο αυτό το πρόγραμμα. Από πού πήρατε την ιδέα, ποια πόλη σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Όπως είπατε, είναι πάρα πολλές οι πόλεις. Έτσι, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη πόλη μοντέλο. Η ιδέα είναι ότι γιατί να χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα ή μοτοσυκλέτες, ενώ μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με μέσα ηπιότερα προς το περιβάλλον και προς το πεζό. Να προσθέσω εγώ, Φάνη, ότι η πρώτη εντύπωση από τους επισκέπτες της πόλης που ήρθαν εδώ στην Ακρόπολη που βρισκόμαστε ήταν θετική. Έβγαζαν φωτογραφίες, φωτογραφιζόντουσαν. Θετική και από τους πολίτες και από τους συμπολίτες μας. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, επιστρέψατε πρόσφατα από την επίσκεψή σας στη Νέα Υόρκη. Συναντηθήκατε εκεί με τον Δήμαρχο. Τι είδατε, τι νέες ιδέες είδατε εκεί στο Δήμο, ο οποίος προωθεί πρωτοποριακές ιδέες που μπορούν να εφαρμοστούν και στην Αθήνα? Θα σου πω, η βασική διαφορά μας με τη Νέα Υόρκη είναι ότι η Νέα Υόρκη είναι ένας μητροπολιτικός Δήμος. Είναι μια πόλη, αν δεν κάνω λάθος, 12 εκατομμυρίων. Ο Δήμος είναι ουσιαστικά η κυβέρνηση της πόλης. Έχει όλες τις αρμοδιότητες στα χέρια του. Ακόμα και την αρμοδιότητα να καθορίζει πόση ζάχαρη θα υπάρχει στα αναψυκτικά. Οπότε καταλαβαίνετε. Είναι νόμοι της πόλης. Είναι νόμοι της πόλης της Νέας Υόρκης. Έχετε δίκιο. Ναι, εδώ ο Δήμαρχος εκεί ελέγχει την αστυνομία, τα δίκτυα, τις συγκοινωνίες. Εδώ προς το παρόν οι αρμοδιότητες μας είναι πολύ πιο περιορισμένες. Αλλά διεκδικούμε από το κράτος να μπορεί ο Δήμος κάποια στιγμή να γίνει πραγματικά η κυβέρνηση της πόλης. Αυτό είδατε κάποια πράγματα εκεί, συζητήσατε με τον κύριο Μπλούμπερ και τις αρχές εκεί της Νέας Υόρκης, πρωτοβουλίες ενδεχομένως που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αλλάξει εικόνα και ιστορικό κέντρο? Προσφέρθηκε ο κύριος Μπλούμπερ να μας δώσει τεχνογνωσία. Έχουν γίνει μελέτες συγκεκριμένα για την εφαρμογή γενικότερα της επιστημονικής καινοτομίας στις πόλεις εκ μέρους των Δήμων. Αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας. Οπότε θα φέρετε κάποιες ιδέες. Βεβαίως, και ιδέες και εφαρμογές.
Για το ιστορικό κέντρο, υπήρχε, όπως γνωρίζετε καλά, στη Νέα Υόρκη, στο κέντρο της πόλης, ο Μανχάταν, κύριε Δήμαρχε, η 42η οδός, η οποία λίγο πολύ θύμιζε αυτή την κατάσταση που έχουμε και εμείς στο ιστορικό κέντρο. Πριν από 10 χρόνια, λοιπόν, ανέλαβε πρωτοβουλίως ο Δήμαρχος τότε και άλλαξε τελείως την εικόνα της περιοχής εκεί. Και τώρα η περιοχή εκεί είναι το αξιοθέατο της Νέας Υόρκης. Έχετε δίκιο, ήταν ο Δήμαρχος Τζουλιάνι. Αλλά απλώς πρέπει να ξέρουμε, όπως είπα και πριν, ο Δήμαρχος Τζουλιάνι είχε στα χέρια του τα πάντα και την αστυνομία, όχι μια δημοτική αστυνομία η οποία δεν φέρει όπλα και δεν έχει υποστεί εκπαίδευση, είχε τη γνωστή NYPD, την αστυνομία της Νέας Υόρκης, η οποία είναι μόνο, πιστεύετε, θέμα αστυνόμευσης, τι άλλο είναι? Είναι, όπως σας είπα πριν, θέμα πολλών αρμοδιοτήτων. Ο Δήμαρχος έχει στα χέρια του τις συγκοινωνίες, την κοινωνική πρόνοια, την υγεία, τα δίκτυα. Έχει τα πάντα. Όπως είπα, είναι ο κυβερνήτης της πόλης στην ουσία. Μάλιστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να υποστήλουμε τις προσπάθειές μας. Απλώς χρειάζεται να συνεννοούνται περισσότεροι φορείς. Προς το παρόν, όμως, οι παρεμβάσεις που γίνονται στο κέντρο εκεί όπου μπορεί να υπάρξει συνεργασία, και το αποδείξαμε πάρα πολύ πρόσφατα. Συνεργασία που υπήρξε με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πήγε πάρα πολύ καλά. Δήμαρχε, εκεί ενημερωθήκατε και για το New York City Service, μια πρωτοβουλία που λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό. Θέλετε να κάνετε κάποια προγράμματα τέτοια, έτσι, εθελοντισμού και εδώ στην Αθήνα? Αφιερώσαμε πάρα πολύ ώρα να συζητάμε με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες που το ξέρουν πολύ καλά το θέμα. Το Cities of Service είναι ένα δίκτυο που έχει φτιάξει ο Δήμος της Νέας Υόρκης, όπου έχει κινητοποιήσει μέχρι στιγμής για την πόλη εκατομμύρια εθελοντές. Λοιπόν, εμείς σε αυτό έχουμε μπει τώρα με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, πάρα πολύ δυνατά, να κινητοποιήσουμε τις ομάδες που δρούν στην πόλη, έτσι, με έναν αυθόρμητο τρόπο, που βγαίνουν, καθαρίζουν, περποιούνται κήπους κτλ., να μπορέσει ο Δήμος τους ανθρώπους αυτούς να τους βοηθήσει και να τους χρησιμοποιήσει με την καλή έννοια φυσικά, και αυτοί να υποφεληθούν από τις υποδομές και την τεχνογνωσία, δηλαδή, του Δήμου. Να υπάρξει μια οργάνωσή τους υπό την αιγίδα του Δήμου. Από την αιγίδα του Δήμου, χωρίς οι άνθρωποι να διατρέχουν το κίνδυνο, αυτό πρέπει να τους το πούμε, ο Δήμος με οποιοδήποτε τρόπο να πάει να τους καπελώσει. Θα είναι μια ισότιμη συνεργασία επωφελία όλων. Θα βοηθήσετε το έργο τους. Και εμείς το έργο τους και αυτοί το έργο του Δήμου. Όπως πρέπει να είναι, έτσι, οι συνεργασίες. Επωφελία όλων. Έτσι. Ηλία, έχει να προσθέσει κάτι? Όχι, απλώς εγώ θα έλεγα ότι ίσως, κύριε Καμίνη, αν πάει καλά το μέτρο της Δημοτικής Αστυνομίας με τους ποδηλάτες που πιστεύω ότι θα πάει, το καλοκαίρι να τους προμηθεύσουμε ένα πιο κοντό παντελόνι. Κάνει αρκετή ζέστη. Φυσικά, καλοκαιρινή στολή. Καλοκαιρινή στολή, ναι. Αλλά πάντως έχει τεράστια σημασία συμβολική και για την εικόνα της πόλης αυτή η πρώτη αρχή που έγινε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί στέλνουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν κι αλλιώς. Ναι, κύριε Καμίνη, και ποδηλατόδρομους χρειαζόμαστε. Βεβαίως, υπάρχει αυτή τη στιγμή, έχει χαραχθεί και απομένουν μερικές λεπτομέρειες, ο ποδηλατόδρομος που θα ενώνει τον Κεραμικό με την Ακαδημία του Πλάτου, με την Ακαδημία Πλάτων, και όχι μόνο. Μάλιστα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλία, σε ευχαριστούμε και εσένα.